πάμε να βρούμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, διότι και από εκεί πέρα περιμένουμε εξελίξεις, διότι έχουμε την επικοινωνία, Μανώλη, του Ρώσου Προέδρου με τον Ερντογάν. Φανάρι. Ναι, σήμερα περιμένουμε αυτή την επικοινωνία που θα έχουν οι πρόεδροι της Ρωσίας με τις Τουρκίας, ο Ερντογάν με τον Πούτιν. Αυτό έχει προαναγγελθεί, δεν έχει ανακοινωθεί τι ώρα θα γίνει, αλλά μέσα στην ημέρα. Ακριβώς, γιατί χθες υπήρχε και. Μπορεί να είναι και τηλεδιάσκεψη, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Θα το μάθουμε. Αλλά επίσης έχουμε και. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Μευλού Τσαβούσογλου με τον Ρώσο ομολογό του, όπως και τον Ουκρανό ομολογό του. Η Τουρκία προσπαθεί να κάνει ρόλο. Ναι. Ναι, έναν διαμεσολαβητικό ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια προσπάθεια από την πλευρά του Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα και η Τουρκία προσπαθεί να μπει σφήνα σε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο διπλωματικός της ρόλος. Αλλά πρέπει να πούμε ότι έρχεται και ένα σημείο της Τουρκίας όπου πρέπει, λένε οι αναλυτές, να αποφασίσει. Διότι από τη μία είναι μια ανατολική χώρα που δεν εφαρμόζει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Ούτε έχει κλείσει ένα αέριο χώρο, ούτε οικονομικά μέτρα, ούτε στέλνει όπλα προς την Ουκρανία. Βέβαια, έχει πουλήσει στο παρελθόν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Από την άλλη, όμως, συνεχίζει. Εδώ είναι η S-400, συνεχίζεται η κατασκευή του ρωσικής τεχνολογίας πυρηνικού σταθμού Άκουγιου, που θα ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο. Άρα, όλη αυτή η κατάσταση είναι μια. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει ο διπλωματικός ρόλος, αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως προχωράνε τα πράγματα, πρέπει να πάρει και κάποιες αποφάσεις. Ναι. Και αυτές οι ίσες αποστάσεις όμως είναι και ένα άλλο θετής Τουρκίας, ότι δεν χρειάζεται, δεν δεσμεύεται από κάποιον για να επιβάλλει κυρώσεις. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσπαθεί να γεφυρώσει, υποτίθεται, την Ουκρανία με τη Ρωσία, χωρίς διπλωματικά, τουλάχιστον σε επίπεδο διαλόγου, να λέει και κάτι. Απλά λέει ότι θέλω να συμμετέχω. Κατάπαυση του πυρός και ηρεμία στην περιοχή και όλα αυτά. Όμως, Μανώλη, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι. Ο Ερντογάν πάει να οικονομήσει τώρα από αυτή την ιστορία. Πάει να οικονομήσει και οικονομικά και πάει και να αναβαθμιστεί. Ας πούμε, εκεί που τον είχαν οι Αμερικανοί στην άκρη. Κατάλαβες, να ξαναθεμελιώσει το ρόλο του. Αλλά να βγάλει και κανένα φράγκο. Σου λέει, θα έρθουν οι Ρώσοι τουρίστες εδώ. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάνε. Λοιπόν. Θα μου φέρνε τα εμπορεύματα από την Τουρκία, τα φορτώνω τα που πηγαίνω εγώ αλλού. Εγώ θα βγάζω λεφτά από αυτήν την ιστορία. Έλα, Μανώλη. Επίσης, εγώ θα συμφωνήσω ενδεχομένως, δηλαδή όχι ακριβώς, αλλά ναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι τουρκικές αερογραμμές θα είναι ο αερομεταφορέας που θα μεταφέρει όλους τους Ρώσους προς την Ευρώπη. Επίσης, δεν ξέρουμε τι ρόλο θα αναλάβουν οι τράπεζες της Τουρκίας, επειδή υπάρχει ένας περιορισμός στο SWIFT. Μην ξεχνάμε, υπάρχει και ένα καθεστώς στη Βόρεια Κύπρο, που καταλαβαίνετε ότι εκεί οι τράπεζες δεν ελέγχονται. Όπως και το Αζερμπαϊτζάν υπάρχει εκεί. Υπάρχουν συγκλίνωσες απόψεις βέβαια και με τη Ρωσία. Δηλαδή, όταν η Ρωσία δημιουργεί ψευδοκράτη στην Ουκρανία, καταλαβαίνετε ότι και με τη Ρωσία υπάρχει μια σχέση. Αλλά νομίζω. Μελλοντικά, στο επόμενο διάστημα, θα υπάρχει και μια προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει τις ΗΠΑ για να λέγοντας να φύγουν οι S-400, αλλά δώστε μας κάτι, γιατί εδώ έχουμε τη Ρωσία στα βόρεια σύνορά μας, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου έχει καταλάβει όλες τις ακτές της Ουκρανίας. Προσπάθει, αλλά ο τουρκικός τύπος, τα τουρκικά μέσα, πώς μεταδίδουν την σύραξη αυτή στην Ουκρανία. Ισορροπημένα όπως η κυβέρνηση. Προσπαθούν να παρουσιάζουν. Δηλαδή, πραγματικά σε αυτό το θέμα μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ πιο ελεύθερα να παρουσιάζουν τα γεγονότα όπως συμβαίνουν και στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Δηλαδή, ειδησιογραφικά, χωρίς βεβαίως να παίρνουν κάποια θέση υπέρ της Ρωσίας ή κατά της Ρωσίας, να πούμε. Αυτό δεν υπάρχει. Φιλορωσικό μπλοκ δεν έχουν εκεί πέρα. Δεν υπάρχει όπως έχει εδώ πέρα κάτι πυρήνες. Υπάρχουν βέβαια. Πώς και πώς. Μάλιστα υπήρχε ένα ισχυρό λόμπι εδώ που υποστήριζε ότι η Τουρκία πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ, πρέπει να είναι πολύ πιο ανεξάρτητη, να προσεγγίσει τη Ρωσία, την Κίνα, το Αζερμπαϊτζάν. Νομίζω αυτά όμως έχουν μείνει στο παρελθόν. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ και νομίζω εκεί αυτό καταλαβαίνουν ότι πρέπει να. Νομίζω βλέπουμε την επιστροφή της Τουρκίας προς τις νατοϊκές αξίες. Αυτό βλέπουμε αυτή την περίοδο. Ναι. Εκεί τώρα από πίσω περιμένει να γίνει κάποια συνάντηση, κάτι, ας πούμε. Στο φανάρι. Εδώ σήμερα. Που είμαι. Ναι. Είμαι στο φανάρι. Κοίταξε, ήρθαμε να εκκλησιαστούμε εδώ, αλλά μάθαμε πριν από λίγο ότι είναι και ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Στο φανάρι. Ναι.
Είναι, βρίσκεται στο φανάρι. Είναι στην εκκλησία τώρα μέσα, δηλαδή πάνω από τον Πατριάρχη. Ναι, μέσα στην εκκλησία είναι. Ωραία. Και αργότερα βεβαίως θα πιούν και έναν καφέ εδώ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θα συναντηθούν. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τέτοια μέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που θα επισκεφθεί το φανάρι Κυριακή της Ορθοδοξίας. Τώρα, επειδή μου ρωτάνε πολύ, εγώ θα σας προλάβω. Αν θα γίνει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο ή όχι, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά αυτό που μπορώ να ξέρω, αυτό που ξέρω, να σας πω εδώ, δεν ξέρω στην Ελλάδα τι λένε, αυτό που ξέρω ότι έχουν γίνει προσπάθειες για να γίνει μια τέτοια συνάντηση, τώρα από εκεί πέρα αν έχει κλειστεί, αλλά ξέρω επίσης ότι Σαββατοκύριακο ο Τούρκος... Α, τώρα βγαίνει, από ό,τι βλέπω, ποιος ανάτος ο κύριος Τσίπρας, ανάτος. Εδώ είναι, ακριβώς. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Παρακολουθούσε τη λειτουργία. Εντάξει, μπράβο. Ωραία. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Εμείς είμαστε της Εκκλησίας. Όπως καταλαβαίνουμε, χαιρόμαστε. Δεν γίνεται να έρθει τώρα στο Μανάρα να μπει στην Εκκλησία, έτσι. Όχι, είμαστε όλοι εδώ. Δηλαδή, δύο λεπτά τώρα, επανέρχομαι. Έχουν γίνει προσπάθειες κατά τις πληροφορίες σου για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν από την πλευρά την τουρκική ή από την πλευρά την ελληνική? Εγώ να το αφήσω έτσι. Έχουν γίνει προσπάθειες να σου πω. Τελεία. Μην εκτεθώ κι εγώ. Έχουν γίνει προσπάθειες, τελεία. Διαβουλεύσουμε στην διπλωματική σου. Αν έχουν ευοδοθεί ή όχι, θα το μάθετε εσείς από τα επίσημα χείλη, όχι από μένα. Και είναι σημαντική συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο δύο αρχηγών κρατών, διότι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε να εξελίσσεται τα πράγματα στη γειτονιά μας, είναι καλό να υπάρχει μια καλή επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θα γίνει, εάν θα είναι συνάντηση επί των διμερών ή αφήνοντας τα διμερή στην άκρη για να συζητήσουν τη νέα κατάσταση. Κοιτάξτε, λοιπόν, μην περιμένετε ότι θα επιληθούν τα ελληνοτουρκικά θέματα, αλλά νομίζω το ουκρανικό φέρνουν κοντά τις δύο νατοϊκές χώρες. Για να δούμε. Αυτό να το πούμε. Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη.